με τον σύζυγό σας, τον Χρήστο Φερεντίνο, που είναι πολύ γνωστός παρουσιαστής, να είστε εδώ μετά από πολλές ώρες γυρίσματα από το Ελλάδα έχει ταλέντο, για να σας πει ένα μπράβο να σας παρασταθεί. Εντάξει, σήμερα είναι όλοι εδώ, δεν θα μπορούσε να λείπει αυτός, εννοείται. Αν και έχει πρωινό ξύπνημα. Έχει πρωινό ξύπνημα. Ναι, ναι, εντάξει. Ήρθε, είπε ένα γεια και έφυγε. Σας στηρίζει και το στηρίζετε εδώ. Έχω δει έντονα αυτό σε συνέντευξη. Εννοείται, ξέρεις, μετά. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό σε μια σχέση, να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό έχεις και σχέση, αλλιώς είσαι μόνος. Αυτό το κάνει και στο σπίτι, δηλαδή δεν σας στηρίζει και στις δουλειές του σπιτιού και σε άλλα πράγματα. Όχι, αυτά τα πράγματα είναι μοιρασμένα, το που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Γιατί το να μπορείς να στηρίξεις κάποιον είναι και θέμα αντοχών. Τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να προσφέρεις. Είναι μοιρασμένα τα πράγματα με τον Χρήστο. Η επιλογή του να είναι στο πρωινό του Αντένα, μετά από πολλές εκπομπές, συζητήθηκε, γράφτηκαν πράγματα κτλ. Τώρα αυτό φτάνει στο τέλος του, τέλος της σεζόν. Ακόμα μην το λες, είναι μαζί με τα σχολεία. Έχουμε ακόμα 2 μήνες. Σας φαίνεται βουνό, είναι πολύ. Εμένα μου φαίνεται βουνό και ειδικά μετά το Πάσχα, το ότι συνεχίζει το σχολείο μου, μου φάνηκε πολύ βουνό, ξέρεις, γι' αυτό το λέω. Έχει καιρό, ναι, έχει καιρό. Και το σχολείο και η δουλειά του Χρήστου. Okay. Ακούγεται για το πρωινό του χρόνου ότι δεν θα είναι ο Χρήστος Φερεντίνος και στη συζήτηση του. Δεν ξέρω, παιδιά, γι' αυτό δεν θα σας απαντήσω. Όχι, δεν θέλω να μου απαντήσεις γι' αυτό. Πιστεύεις ότι είναι για καλό? Δεν ξέρω, τι. Εγώ να πιστέψω ότι είναι για καλό, αν θα είναι, δεν θα είναι, πώς θα το δεχτεί ο κόσμος, τι είναι, medium. Όχι, δεν έχω άποψη γι' αυτό. Σε τι θα προτιμούσες να δεις του χρόνου τον Χρήστο? Δεν έχω προτιμήσεις. Ο Χρήστος με εκπλήσει και σε κάθε τι που κάνει είναι πάρα πολύ καλός. Και δεν προδιαθέτω εγώ πώς θα είναι ο Χρήστος. Δηλαδή, θα είχα καταδικαστεί. Όχι, μου αρέσει η έκπληξη. Ήσασταν από τους ανθρώπους που τον παροτρύνατε να είναι στο πρωινό. Δεν τον παρότρινα, γιατί δεν είμαι εγώ που αποφασίζω το τι θα κάνει ο Χρήστος. Αν θα είναι στο πρωινό, στο βραδινό. Έχει τη δική του άποψη, το δικό του ένστικτο και τη δική του ανάγκη έκφρασης. Γιατί οι δικές μας δουλειές ξεστηρίζονται σε αυτό. Ότι έχουμε ανάγκη να εκφραστούμε μέσα από αυτές. Αν σας ρώταγε για του χρόνου, θέλω να είμαι στο πρωινό. Ποια είναι η γνώμη σου? Εγώ δεν έχω θέμα. Αν αυτόν τον ευχαριστεί, εγώ περισσεύω. Όταν μου λένε συγχαρητήρια για τον Χρήστο, όταν μου κάνουν ερωτήσεις για τον Χρήστο, όχι, τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Να ασχολούμαι και να μιλάω για τον Χρήστο. Εξάλλου, αυτό κάνω και στην καθημερινή μου ζωή. Ασχολούμαι με τον Χρήστο. Κάνουν κάποια αρνητικά σχόλια ή λένε για τα νούμερα τηλεθέας κτλ. Αυτά έχουμε μάθει με τον Χρήστο να τα περνάμε. Ξέρεις, μέχρι εκεί που τους αξίζει. Δεν τα αφήνουμε να μπουν πιο βαθιά μέσα. Σε έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές αν θα κάνετε μαζί εκπομπή. Ξέρεις, εμένα δεν είναι η δουλειά μου αυτή άμεσα και πρέπει να έχω βρει πολλά κίνητρα, να μου έχει δημιουργηθεί ανάγκη, να εκφραστώ μέσα από αυτό. Αλλά στη ζωή δεν λες ποτέ, γιατί δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Μπορεί να μου δημιουργηθεί ανάγκη να είμαι σε αυτό. Δεν ξέρω. Προς το παρόν φαίνεται μακρινό, για να σου λέω την αλήθεια. Ελλάδα έχει ταλέντο, βλέπετε. Μ' αρέσει πολύ φέτος, πάρα πολύ. Νομίζω ότι φέτος το ταλέντο πετάει, θα το πω έτσι. Ως γυναίκα, την Ευγενία Μανολίδου, πώς τη βλέπετε? Εγώ την Ευγενία δεν την έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά τη συμπαθώ από την αρχή που παρουσιάστηκε στην τηλεόραση. Ήταν ένα καινούριο πρόσωπο. Σε ό,τι την έχω δει, νομίζω ότι μπορεί και ανταποκρίνεται σε αυτό που τη δίνουν να κάνει από το ξεκίνημά τη μέχρι τώρα. Μου είναι πολύ συμπαθής. Έχει ακούσει πολλά όμως, έτσι. Χαρά στην υπομονή της, λοιπόν. Εγώ θαυμάζω πάντως τους ανθρώπους που έχουν μια ευστροφία, ένα επίπεδο, μια μόρφωση. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση και στη τηλεόραση γενικά. Και η Ευγενία είναι ένα άτομο από αυτά. Έχει ένα επίπεδο, έχει μια μόρφωση, έχει ένα background.